Σε μια εποχή όπου τα έσοδα των Δήμων έχουν συρρυκνωθεί λόγω της κρίσης, υπάρχουν αυτοδιοικητικοί φορείς οι οποίοι πραγματοποιούν επενδύσεις σε έργα υποδομής. Ο λόγος για το Δήμο Συντικής, ο οποίος προχώρησε στην αναβάθμιση του υδροελεκτρικού σταθμού στο Άγκιστρο. Μαζεύουμε το νερό από κάποιο ποτάμι με υδρομάστευση, μπαίνει μέσα στη Δεξαμενή, από εκεί στον Αγωγό. Έχουμε 45 μέτρα περίπου υψόμετρο, το οποίο είναι κάθετα και πέφτει το νερό μέσα στη τουρμπίνα. Και γίνεται όπως το παραδοσιακό τρόπο, γυρίζει ο νερόμυλος από την τουρμπίνα, πηγαίνει δίπλα, μετατίθεται δίπλα στην γεννήτρια. Η γεννήτρια το στέλνει στους πίνακες που με κάποια ειδικούς μηχανισμούς μετατρέπει, για να καταλάβει ο κόσμος, την ποιότητα του ρεύματος σε καλύτερη, για να το πάρει ΔΕΗ στο δίκτυό της. Εκτός από την εξασφάλιση σταθερής ροής στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ο σύγχρονος υδροελεκτρικός σταθμός συμβάλλει και στην εξοικονόμηση πόρων για το Δήμο. Τα νερά που έχουμε είναι ένα θετικό και μεγάλο πλεονέκτημα, το ότι είναι πηγαία. Δηλαδή, έχουμε όλο το χρόνο σταθερή ροή σε σχέση με άλλους υδροελεκτρικούς. Δηλαδή, έχουμε ένα συμπλήν περίπου, μιλάμε για ένα 10-20% πάνω κάτω. Δηλαδή, είναι πολύ εξαιρετικά σπάνιο να βρείτε υδροελεκτρικούς σταθμούς που να δουλεύουν και να έχουν ισχύ όλο το χρόνο σταθερή. Αυτή τη στιγμή στα 340 με 350 κιλοβάτ που παράγει, αν υπολογίσετε 0,087 από ό,τι ξέρω που στοιχίζει κιλοβατόρα, είναι περίπου στα 800 με 850 ευρώ την ημέρα. Μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στον υδροελεκτρικό σταθμό του Αγκίστρου παραμονή Χριστουγέννων το 2014, ο Δήμος Συντικής προχώρησε σε αναμόρφωση και εξυγχρονισμό των υποδομών του.